η αξία της σφαιρικής πληροφόρησης και της έγκυρης ενημέρωσης, καθώς και η σημασία της διαχείρισης της επικοινωνίας και της διάχυσης της πληροφορίας είναι αυταπόδεικτες στη σημερινή εποχή και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας. Όπως γνωρίζετε, η σημαντική αποστολή της δημόσιας ενημέρωσης με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας που αφορούν στην κυβερνητική πολιτική και το κυβερνητικό έργο, αναλαμβάνει ως κρατική υπηρεσία επικοινωνίας του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, που έχει την ευθύνη της οργάνωσης και διαχείρισης της επικοινωνικής στρατηγικής του κράτους στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Επί προσέδωσης όμως της κομβικής αποστολής του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ως επικοινωνιακού φορέα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημαντικός τομέας της μεγάλης προσφοράς του είναι και η συστηματική καταγραφή, τεκμηρίωση, αρχαιοθέτηση και διαφύλαξη των εκάστοτε επίκαιρων πληροφοριών. Το σύνολο των πληροφοριών αυτών με την πάροδο του χρόνου, καθώς η επικαιρότητα μεταβάλλεται σε ιστορία, συναθρίζουν και συνθέτουν ένα πολύτιμο αρχείο άμεσων και έμεσων πρωτογενών πηγών της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου μας. Χωρίς αμφιβολία, τα φωτογραφικά τεκμήρια ως αποτύπωση και καταγραφή ιστοδυνικές συγκεκριμένων στιγμών στον χρόνο αποτελούν σημαντικό ιστορικό υλικό αναφοράς που συμπληρώνει και εικονοποιεί τις μαρτυρίες που μας προσφέρουν οι άλλες ιστορικές πηγές. Η ιστοριογραφική αξία των φωτογραφιών, πολλό δε μάλλον όταν αυτές συνοδεύονται από τεκμηριωμένο υπομνηματισμό, είναι εξαιρετικά σημαντική για τη συγκρότηση της ιστορικής αναπαράστασης. Σε μια εποχή, όταν η εικόνα κυριαρχεί στο επικοινωνιακό τοπίο, αντιλαμβανόμαστε ασφαλώς τον πλούτο και την ιστορική σημασία του φωτογραφικού αρχείου, του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Δείγμα αυτού του τεράστιου αρχαιακού πλούτου και της μεγάλης σημασίας του μας αποκαλύπτει σήμερα η παρουσίαση των τριών πρώτων εκδόσεων της σειράς του Γραφείου με τίτλο «Φωτογραφικά τετράδια», αφιερωμένων στο έργο των Κυπρίων φωτογράφων Πολύδρου Κωνσταντινίδη, Φάνη Παρπαΐρη και Άδων Χριστοφόρου, καθώς και η σημαντική έκθεση με φωτογραφίες ντοκουμέντα του τελευταίου από την πρόσφατη ιστορία της Κύπρου. Φωτογραφικός του φακός εστιάζεται στα μικρά της καθημερινότητας, αλλά και στα μεγάλα της ιστορίας του τόπου μας, σε σκηνές της καθημερινής ζωής, στιγμιότυπα κοινωνικών, πολιτιστικών και πολιτικών εκδηλώσεων, σε εξέχουσες προσωπικότητες, στους αγώνες και τις αγωνίες του κυπριακού ελληνισμού για ελευθερία και εθνική αξιοπρέπεια, στα δραματικά γεγονότα που συγκλώνησαν και καθόρισαν την ιστορία της Κύπρου και των ανθρώπων της. Εικόνες που κληροδότησαν και κληροδοτούν στις επόμενες γενιές μια σημαντική παρακαταθήκη οπτικού υλικού της ιστορίας του τόπου και των ανθρώπων του, των στοιχείων που διαμορφώνουν και ενισχύουν την εθνική και πολιτιστική μας ταυτότητα. Η έκθεση φωτογραφιών του Άδων Χριστοφόρου, που εγκαινιάζουμε σήμερα, καλύπτει μια κρίσιμη περίοδο, 59-82, αποτυπώνοντας με αμεσότητα την ιστορική πραγματικότητα στην ανθρώπινη διάστασή της. Η έκθεση σε επιμέλεια Χρήστου Αβραμίδη πραγματοποιείται με πρωτοβουλία προφανώς του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών σε συνεργασία με τον πάντα δραστήριο φωτογραφικό όμιλο του Δήμου Στροβόλου, μέλος του οποίου είναι και ο Άδωνης Χριστοφόρος. Οι επιλεγμένες φωτογραφίες που παρουσιάζονται, ατσαλώνοντας τη συλλογική μας μνήμη, δίδουν υπόσταση στην καθημερινότητα της μικροϊστορίας μας, ενώ καταγράφουν και απαθανατίζουν τα σημαντικά και τραγικά γεγονότα που καθόρισαν την ιστορική μοίρα του τόπου μας. Για το συνολικό έργο και τη μεγάλη του προσφορά, ανήκουν στον κύριο Άδων Γεωργιάδη, δίκαιος έπαινος, στον κύριο Άδων Χριστοφόρου, δίκαιος έπαινος και θερμά συγχαρητήρια. Παραμένουμε ευγνώμονες για την οξυδερκή και ευαίσθητη ματιά του που εντόπισε και απαθανάτησε στις φωτογραφίες και τις ταινίες του τον πολιτισμό και την ιστορία της Κύπρου μας. Θερμά συγχαρητήρια. Οφείλουμε στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών για τον πολύμορφο και πολυσχηρές έργο του και βεβαίως για την πρωτοβουλία έκδοσης της σειράς φωτογραφικά τετράδια που στα τρία πρώτα τεύχη του μας προσφέρουν ένα πολύ μεγάλο μάθημα ιστορίας. Κυρίες και κύριοι, βλέποντας τις φωτογραφίες, θα κλείσω με αυτό, πραγματικά, αν και λίγο νεότερος, έχω την αίσθηση ότι αυτά που διάβασα είναι η ολική και καθολική πραγματικότητα αυτού που ήθελε να μας δώσει ο φακός, του πώς ήταν το νησί μας και πώς πορεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια. Τα πολύ περισσότερο, πώς πορεύτηκαν οι άνθρωποι σε αυτό το νησί, μέσα από πολλές δυσκολίες, μέσα από πολλά προβλήματα, τα οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν τους γονάτισαν, αλλά παρέμειναν όρθιοι και παραμείνουν όρθιοι μέχρι σήμερα,
διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο και ευημερία για τον τόπο μας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που μας δίδεται ως Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Έχουμε αυτή τη συνεργασία. Όταν πρώτη φορά συνομιλήσαμε, αγαπητοί φίλοι Σόφοι, αντιλήφθηκα το πάθος με το οποίο θέλετε να προωθήσετε αυτή την προσπάθεια και νομίζω ότι σήμερα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γίνει ένα πολύ μεγάλο βήμα. Συγχαρητήρια πραγματικά για την πρωτοβουλία σας.